Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο Καραντασιάδη, τον αρχηγό που ανανέωσε χθες το βραδάκι και φαντάζομαι είναι και χαρούμενος και ικανοποιημένος και γεμάτος ενέργεια για την επόμενη σεζόν στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για τα όσα πετύχατε και για την ανανέωσή σου και καλή δύναμη για την σεζόν που έρχεται. Όντως, Άγγελε, με πολλή ενέργεια την περιμένεις, πώς και πώς? Ναι, καταρχήν είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος από την κατάληξη αυτή. Ήθελα πολύ να είμαι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή και αυτή τη χρονιά. Η πρόταση έγινε ύστερα από ένα ραντεβού. Είμαι ευχαριστημένος και όντως ανυπομονώ για την πρώτη προπόνηση με ενέργεια, όπως είπες και εσύ. Τώρα, πολλές φορές όταν είτε σε έβλεπα να αγωνίζεσαι, είτε σε έβλεπα έξω από τα αποδυτήρια να κάνεις δηλώσεις, και εδώ μια φορά νομίζω το είχαμε συζητήσει μέσα στη σεζόν μαζί, στο έχω ξαναπεί, θα το μοιραστώ πάλι μαζί σου και με τον κόσμο, μου έρχεται συνεχώς η εικόνα εκείνη στην επανομή, στο γήπεδο της επανομής, με τον ποδοσφαιριστή του Αγροτικού Αστέρα, Άγγελο Καραντασιάδη, να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Και τώρα συζητάμε για άλλα πράγματα. Συζητάμε για πιο μεγάλα πράγματα, συζητάμε για προοπτική, γιατί όχι, θέλω και το δικό σου σχόλιο, για το προοπτική Super League και για πρόκληση που λέγεται Super League. Όλα αυτά φαντάζομαι στο μυαλό σου υπήρξαν και χθες, υπήρξαν και τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι τότε που είχαμε ξανασυζητήσει ότι σου είχα πει πως τότε δεν το πίστευα ότι εγώ ίδιος ότι την δεύτερη αγωνιστική, την περσινή σεζόν, βρισκόμουν στον Αγροτικό Αστέρα και ύστερα εξελίχθηκε να βρίσκομαι στον Ηρακλή και να καταφέρουμε να πάρουμε μια... όλο αυτό εξελίχθηκε για μένα σαν ένα όνειρο. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη χρονιά. Και όσον αφορά την προοπτική που λες, εννοείται πως θέλω να ζήσω κάτι παρόμοιο. Θα ήταν πολύ όμορφο να κατακτήσουμε άλλη μια άνοδο που δεν είναι το ίδιο από την Γ' Εθνική στη Β, παρά από την Β' Εθνική στην Α. Θα το ήθελα, νομίζω θα το ήθελαν και οι συνεχείς, θα ήταν ένα όνειρο αυτή. Όλοι μας, δεν το συζητάμε. Και ο κόσμος που σας ακολούθησε πιστά, ειδικά στα εκτός έδρας, νομίζω το νιώσατε πολύ, έτσι, μιας και το αναφέρατε. Τόσο εντός όσο και εκτός έδρας ο κόσμος ήταν δίπλα μας, παρότι η ομάδα φτιάχτηκε τελευταία στιγμή, ο κόσμος ήταν εκεί. Ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος, αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Τελευταία στιγμή δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Πόσο σημαντικό για σένα ήταν το ότι νωρίτερα είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι ανανεώσεις, να ήξερες δηλαδή εκ των προτέρων ότι χθες έγινε μαζί με τον Τάι, πήγατε πακέτο, αλλά είχαν προηγηθεί αρκετοί συμπαίκτες σου που επίσης είπαν το ναι και ήξερες πάνω κάτω ότι ο βασικός κορμός είναι εδώ, θα συνεχίσει. Έπαιξε το ρόλο του στην απόφασή σου? Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος που ανανέωσα. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσαν και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό που κρατήθηκε αυτός ο κορμός. Αυτό που χτίσαμε πέρσι μέσα στα αποδυτήρια ήταν μια οικογένεια και νομίζω πως αυτό έπαιξε και το ρόλο του για να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο. Φαντάζομαι είστε ανακουφισμένοι όλοι σας πλέον και χωρίς τόσο μεγάλο άγχος, γιατί πέρυσι η αλήθεια είναι, ναι μεν τα καταφέρατε, αλλά πιεστήκατε πάρα πολύ. Πιεστήκατε σωματικά, πιεστήκατε ψυχολογικά να μπείτε στη μάχη του Οκτωβρίου από το πουθενά, να τα δώσετε όλα και ξαφνικά να γίνετε το πρώτο φαβορί, όπως και μπράβο σας το κάνατε και ανεβήκατε και σχετικά εύκολα. Φέτος έχετε τον ίδιο προπονητή, θα κάνετε την προετοιμασία σας, θα κάνετε τα φιλικά σας, θα κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε και όλα όσα είναι φυσιολογικά, Άγγελε, να κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι, κάτι που πέρυσι σας έλειπε αυτό, γιατί έπρεπε άμεσα να τρέξετε να κάνετε αυτό τον αγώνα δρόμο. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρυσι υπήρχε μεγάλη πίεση όσον αφορά αυτό που λες, ότι πρέπει να προλάβουμε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η ομάδα φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Σε κάθε αγώνα να παίζουμε για την νίκη, για να μαζεύουμε τους βαθμούς, για να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση. Δεν είναι ουσιαστικά. Πιο οργανωμένα.
να δουλέψει με τον προπονητή, με τον κορμό που έμεινε. Mm-hmm. Και νομίζω πως φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρσι. Τι περιμένεις? Είναι ένα πρωτάθλημα, φαντάζομαι, πολύ πιο δύσκολο, με αρκετά ταξίδια που πέρσι δεν υπήρχαν τόσα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, για παράδειγμα, 4 φορές θα πάτε στην Κρήτη με τις ομάδες που υπάρχουν στη δεύτερη εθνική κατηγορία, με σκληροτράχυλες ομάδες, με ένα στόχο πρωταθλητισμού που ούτως ή άλλως ο Ηρακλής είναι καταδικασμένος να βάλει, αλλά πώς το βλέπεις έτσι και ως πρωτάθλημα, έτσι, ένα γενικό σχόλιο? Δεν είναι τα ταξίδια που λες τόσο πολύ που δυσκολεύουν να προσπαθήσει. Νομίζω πως το πρωτάθλημα είναι... Όχι για άποψη δυσκολίας, είναι άλλες συνθήκες. Ότι... Ναι. Νομίζω πως ένα δυσκολό το πρωτάθλημα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στις δικές μας ικανότητες όσο και στην ομάδα. Νομίζω πως θα πάμε καλά. Το περιβραχιόνιο πόσο βαρύ είναι στο χέρι σου? Δεν είναι βαρύ, είναι όμορφο. Είναι όμορφο, ε? Είναι όμορφο. Το 22 σε κάθε αγώνα και είναι τιμή μου που το φορώ. Κανένα βάρος, ίσα ίσα ευχαρίστηση. Ναι, είναι... Με ενθαρρύνει, δεν είναι κανένα βάρος. Με ενθαρρύνει περισσότερο. Εύχομαι να ξεκινήσετε με υγεία και συνέχεια να απολαύσετε την προετοιμασία, γιατί όπως είπα και πριν, σας έλειψε αυτό από πέρυσι, να είστε όλοι μαζί, να προπονηθείτε με τον προπονητή σας και στην Νάουσα, στα 35 πηγάδια και στα φιλικά που θα ακολουθήσουν, και να πάνε όλα καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.